υποψήφιος βουλευτής με την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου. Ο κύριος Αγραφιώτης είναι μαζί μας. Κύριε Αγραφιώτη, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Θεοδόρου, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε και εμείς και οι ακροατές μας. Θα σας ρωτήσω και για τα πολιτικά, αλλά επειδή και το αντικείμενό σας επαγγελματικά είναι το θέμα της ασφάλειας, τι να κάνουμε τώρα? Έχουμε πολλά περιστατικά με διαρρήξεις, με ζημιές. Ο άλλος έφυγε από το σπίτι του 9 η ώρα, βγήκε έξω ο άνθρωπος Σάββατο βράδυ, ας πούμε. Γύρισε 12 η ώρα πίσω, βρήκε ένα τζάμι σπασμένο. Ευτυχώς, μάλλον έκαναν θόρυβο, τους ακούσαν οι γείτονες και δεν μπήκαν μέσα στο σπίτι. Αλλά και αυτό είναι ζημιά. Τι να κάνουμε με τη φύλαξη, τι γίνεται? Ο ρόλος των τζαμιών είναι ένα και αυτό ακριβώς που είπατε τώρα, να κάνει θόρυβο στην αντιληστή γειτονιά ότι σπάζει ένα τζάμι, άρα είναι εντελώς αδικαιολόγητο. Μέχρι τη νύχτα να ακούμε τζάμια να σπάζουν. Σε αυτό λοιπόν που συνιστώ είναι ότι όταν έχουμε ένα σπασμένο τζάμι να το αντικαθιστούμε αμέσως. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, δεν υπάρχει καλύτερη εξασφάλιση σε ένα σπίτι από την εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού. Όταν έχουμε σύστημα συναγερμού, δεν μπορεί κανείς, μα κανείς, να κινηθεί εντός των χώρων του σπιτιού. Και εμείς είμαστε σίγουροι ότι όταν επιστρέψουμε, δεν μας περιμένει κανένας μέσα. Δεν τους εξουδετερώνουν τους μηχανισμούς εύκολα, δεν τους... Υπάρχουν τρόποι, όχι εύκολα όχι, υπάρχουν τρόποι εξουδετέρωσης, αλλά η εξουδετέρωση χρησιμοποιείται μόνο σε υψηλούς στόχους, δηλαδή σε υψηλές αξίες στόχους. Όταν γνωρίζουμε ότι αυτό το σπίτι έχει μέσα πάρα πολλά κοσμήματα, χρήματα, εκεί ναι, θα ασχοληθούν σοβαρά. Συνήθως αυτοί που κλέβουν, τι κάνουν, σπάζουν τζάμπι, μπαίνουν μέσα και ό,τι βρουν, θα παίρνουν και φεύγουν. Ναι. Οι πιο άνετοι κάθονται λίγο περισσότερο χρόνο και ψάχνουν σε τάρια αναστατώνουν όλο το σπίτι. Και οι επαγγελματίες είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, επενεργούν πάνω στον συναγερμό, τον αχρηστεύουν και κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά γίνεται σε μεγάλες κλοπές, ξέρω εγώ, και όταν το αντικείμενο είναι πολύ σοβαρό. Στο σπίτι σου είναι το δικό μου, το δικό σου κλπ. Που γνωρίζουν ότι είμαστε άνθρωποι περιορισμένου εισοδήματος, δεν θα έρθουν επαγγελματίες να καθίσουν να ασχοληθούν τώρα και με αμφίβολα αποτελέσματα. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Όταν είναι σίγουρο ότι στο σπίτι υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν τιμαλφοί, τότε κάνουν και δουλεύουν. Μάλιστα. Αυτό που θέλω εγώ όμως να πω, ειδικά για τη Μαγνησία, να ξέρετε, είναι ότι το επίπεδο αστυνόμευσης εδώ πέρα είναι πάρα πολύ υψηλό. Το ότι συμβαίνουν διαρρήξεις, ναι, συμφωνώ, αυτοί μπορεί να είναι περαστικοί. Επανειλημμένα έχουμε πιάσει πύρες, οι οποίες περιδιαβαίνουν όλη την Ελλάδα και περνούν και από το Βόλο. Τυπούν μια φορά και φεύγουν. Αυτοί είναι δύσκολο να πιαστούν. Όταν όμως έχουμε σπήρες τοπικές ή κάποιον διαρρήκτη τοπικό, η αστυνομία τον εντοπίζει. Με λίγα λόγια, με την επανάληψη των διαρρήξεων, έχει η αστυνομία τον τρόπο της, τον εντοπίζει και τον συλλαμβάνει. Θα μου πεις να τον συλλάβει η αστυνομία όταν έχει ήδη γίνει ζημιά. Ναι, δεν γίνεται όμως να είναι ο αστυνομικός παρόν σε κάθε σπίτι. Καταλάβατε. Υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λέω. Το σύστημα συναγερμού κοστίζει από 250 μέχρι πάρα πολύ υψηλά νούμερα σε συναγερμό, σε αξία. Με 250 ευρώ λοιπόν μπορούμε να βάλουμε σύστημα συναγερμό το οποίο είναι απλό, αλλά μας καλύπτει. Καταλάβετε, όταν βγείτε από το σπίτι σας βάζετε τον κωδικό και δεν μπορεί κανείς μα κανείς να μπει μέσα στο σπίτι. Όποιος προσπαθεί να κινηθεί θα ουρλιάζει σιρήνα έτσι στο σπίτι. Μάλιστα. Έτσι. Αυτή είναι η διασφάλιση. Η εξασφάλιση μάλλον. Τώρα, να έρθουμε και στα πολιτικά πράγματα. Έχουμε μία έτσι έντονη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να μην υπάρξει υποψηφιότητα από το κόμμα Κασιδιάρη. Αυτό πώς θεωρείτε ότι θα λειτουργήσει στα πολιτικά πράγματα της χώρας? Κοιτάξτε, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος του κόμματος, ο τρόπος που πάει να το κάνει η κυβέρνηση είναι περίεργος και ουσιαστικά πρημοδοτεί το κόμμα του κ. Κασιδιάρη. Σύμφωνα με εμάς λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μας εκπροσωπεί, δεν μας εκφράζει. Αυτοί εξέγραψαν το θέμα Χρυσή Αυγή Έλληνες. Αυτοί είναι οι οποίοι πρημοδοτούν τον Ηλία Κασιδιάρη μέσα από τη φυλακή, που το επέτρεπαν το Φιγκερό να κάνει δηλώσεις μέσα από το τηλέφωνο, να συμμετέχει σε διάφορες δηλώσεις που γινόταν έξω. Αυτοί είναι που τον έχουν διορίσει στο νοσοκομείο των φυλακών ως νοσοκόμο, άρα κάνει μεροκάματα, κάτι που το δικαιούται βέβαια, αλλά για να μπεις να κάνεις μεροκάματα πρέπει να έχεις μέσον, κύριε Θεοδόρου. Έτσι. Και τώρα τι λένε, ελάτε όλα τα κόμματα να ψηφίσετε, με έναν τρόπο πάρα πολύ περίεργο και δευτερματικό, σύμφωνα με ό,τι λένε από χθες κορυφαίες δερματολόγοι. Έτσι, όχι, δεν είναι έτσι. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα.
Με τα τρένα τελικά κινούμαστε με ασφάλεια? Έχουν λυθεί τα θέματα και οι αιτίες έχουν εκλείψει που προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη καταστροφή? Ακούστε με, έχω πει επανειλημμένα στις συνεντεύξεις μου ότι η οργή του κόσμου που ξεχύλισε και τον οδήγησε να βγει στον δρόμο ήταν απόλυτα δικαιολογημένη, γιατί είχαμε 57 νεκρούς, 57 ανθρώπους οι οποίοι στάθηκαν στο θάνατο. Αυτοί οι άνθρωποι δολοφονήθηκαν. Όμως αυτό που προβλήθηκε από όλα τα ΜΜΕ ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι σκοτώθηκαν γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Εγώ αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή είναι ότι το σύστημα υποδομών του ΟΣΕ έχει καταρρεύσει. Δεν είναι μόνο η τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση είναι ένα κομμάτι της ασφάλειας, το οποίο πρέπει να υπάρχει. Όμως, διάθηκε η κυβέρνηση να το βάλει στη λειτουργία το τρένο ξανά, ενώ εγώ είχα πει, ως ειδικό στην ασφάλεια και στη διαχείριση κρίσεων, ότι πριν μπει σε λειτουργία, πρέπει να διενεργηθεί ένα risk assessment, το οποίο θα υποδείξει τα μέτρα, τα μέσα και τις διαδικασίες ασφαλείας, το πώς θα κινούνται τα τρένα ασφαλώς. Δεν εισακούστηκα. Η κυβέρνηση προτίμησε να κάνει επικοινωνιακή πολιτική, να βάλει τον κύριο Γεραπετρίτη στο τρένο ως συνοδηγό, να πάει από την Αθήνα μέχρι την Νόη και να κατέβει, δεν πήγε στη Θεσσαλονίκη. Έβαλε άλλα δύο κομματικά στελέχη της Δημοκρατίας, δείχνει στις κάμερες να λένε όχι, είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος κτλ. Αυτά, κύριε Θεοδόρου, είναι καραγκιοζηλίκια. Είναι πολύ ελαφριά η λέξη που χρησιμοποιώ. Και πάμε τώρα και έχει γίνει στην πραγματικότητα. Από την ημέρα που βάλανε λοιπόν ξανά τα τρένα στη λειτουργία, εκτροχιάστηκε στην Πάτρα κάτω, στην Νότια Ελλάδα, το ρομποτικό τρένο που ελέγχει τις γραμμές. Εκτροχιάστηκε. Μηχανοδηγός του προαστιακού πάλι στην Πάτρα εντόπισε σπασμένη τη σιδηροδρομική γραμμή. Σταμάτησε ευτυχώς και κατέβηκε ο κόσμος και περπατούσε. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα μέσα στην Αθήνα, στη Χαμοστέρνα, όπου χτυπήθηκε ένα παιδί 16 ετών, όταν πήγε να περάσει από τις γραμμές σε ένα σημείο το οποίο δεν έχει περιφράξει τίποτα. Θέλετε να γελάσετε? Τη στιγμή εκείνη που είναι ακινητοποιημένη αμαξοστοιχεία, είναι η τροχαία επιτόπου στο ατύχημα. Δεκάδες κόσμου περίεργων και περίοικων γύρω-γύρω είναι στις γραμμές, περνάει μία αμαξοστοιχεία με φοβερή ταχύτητα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ως ειδικός της συνάγου, ποιο συμπέρασμα συνάγεται? Αυτός ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχείας που πέρασε με υψηλή ταχύτητα δεν είχε καν ενημερωθεί ότι στο σημείο υπάρχει ατύχημα. Δεν είχε καν ενημερωθεί. Λοιπόν, και ότι υπάρχουν περίοικες γραμμές. Εκεί λοιπόν δίνουν μια εντολή, κάνει βραδυπορία το τρένο, πηγαίνει πολύ πιο αργά, ώστε να διέλθει από εκείνο το σημείο και να μην γίνει ατύχημα. Μπορείτε να καταλάβετε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, αλλά δεν έχουν επικοινωνίες. Μπράβο, και βέβαια το αποκορύφθημα εχθές, ξεκίνησε με αμαξοστοιχεία. Εχθές έγινε αυτό, χθες το απόγευμα. Από Αθήνα να πάει Θεσσαλονίκη και έξω από τη Λάρισα έμεινε από ρεύμα επί μισή ώρα. Ο κόσμος δεν ήξερε τίποτα. Σκοτεινό το τρένο. Σκεφτείτε τώρα, μέσα στη μέση του πουθενά, σταματημένο ένα τρένο με επιβάτες και να μην ξέρουν καν τι θα γίνει. Έτσι. Δεν έχουν κάποια ενημέρωση. Φώτα ανάγκης δεν υπάρχουν? Τα φώτα ανάγκης έχουν την έννοια το ότι ανάβει ένας φωτισμός με μπαταρίες, έτσι όπου δεν είναι έξοδος κινδύνου, και καθοδηγούν μόνο εκεί. Αυτό τι είναι τώρα? Σκεφτείτε όταν δεν έχει ρεύμα. Δεν έχει θέρμανση το τρένο, έτσι. Ναι. Άρα με τις θερμοκρασίες τώρα που είναι στους 7 βαθμούς και στους 5, υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν οτιδήποτε. Τώρα, τι συζητάμε οι δυο μας? Είναι σοβαρή κατάσταση, είναι σοβαρή κυβέρνηση αυτή εδώ. Και αυτή τη στιγμή δεν κάνω σπέκουλα, έτσι. Είναι σοβαρή κυβέρνηση η οποία ξαναβάζει τον κόσμο στα τρένα όταν δεν έχει διορθωθεί τίποτα? Τίποτα δεν έχει διορθωθεί. Δηλαδή, αυτά είναι καμπανάκια, κύριε Θεοδόρου. Σας είπα, μέσα σε 5 μέρες 4 μικροατυχήματα, μικροπροβλήματα, που θα μπορούσαν να είναι μεγάλα προβλήματα. Και δεν ξέρουμε το παιδί αυτό αν θα ζήσει, έτσι, που χτυπήθηκε το τρένο. Είναι διασωληνωμένο. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν μας υπολογίζουν. Δεν υπολογίζεται ο πολίτης, δεν υπολογίζεται ο Έλληνας. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται ξανά και ζητάνε την ψήφο μας. Και θα βρεθούν άνθρωποι που θα τους ψηφίσουν. Με ποια λογική? Τώρα για την ελληνική λύση, πιστεύετε ότι θα ξεπεράσει το 3%? Εκτιμάτε ότι έχει να παίξει και άλλο πολιτικό ρόλο και η πρώτη δρόμο. Κυριακή θα απαιτεί και συνεργασίες. Αν σας καλέσουν σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα, τι θα κάνετε?
Κύριε Θεοδόρου, εγώ δεν εκφράζω το κόμμα. Το κόμμα εκφράζει τον πρόεδρό του, τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος, λοιπόν, ο πρόεδρός μας, τι έχει πει επανειλημμένα και τα έχετε ακούσει, ήρθαμε για να κυβερνήσουμε. Δώστε μας τη δυνατότητα να διοικήσουμε τη χώρα για μια τετραετία. Μπορούμε. Έχουμε και τα στελέχη και τις γνώσεις. Και όσον αφορά το κομμάτι μου, τις γνώσεις έχω. Μπορώ, αναφορικά με την ασφάλεια, να βοηθήσω τη χώρα μου και τους Έλληνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, ο Κυριάκος Βελόπουλος, λοιπόν, απέκλεισε οποιαδήποτε δυνατότητα στην κυβέρνηση. Δεν γίνεται συγκυβερνήσεις με, τι να πω τώρα, με κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει, έχουν καταχρηστεί δημόσιο χρήμα. Κύριε Θεοδόρου, εχθές αποφασίστηκε χορήγηση 10 εκατομμυρίων ευρώ στα κόμματα προεκλογικά. 10 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που οι Έλληνες δεν έχουν χρήματα να πάνε στο μάρκετ να ψωνίσουν. Το ακούσατε πουθενά, το είδατε δημοσιευμένο? Όχι. Έτσι, υπάρχει ομερτά στα κόμματα. Πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες ότι στην ουσία μας κοροϊδεύουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε πάντα, να υπενθυμίσουμε, υποψήφιος βουλευτής στην Μαγνησία με την Ελληνική Λύση και το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Κύριε Γραφιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Και καλό Πάσχα, βέβαια, εννοείται.